Στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται από χθες το βράδυ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Λάρισας, Χρήστος Κέλλας. Ο βουλευτής, που βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό, βρίσκονταν στο σπίτι του σε απομόνωση, αλλά από χθες και μετά από 2 ημέρες ηρεμίας, όπως σημειώνει ο ίδιος, ανέβασε πυρετό και πλέον νοσηλεύεται με ήπια συμπτώματα σε θάλαμο αρνητικής πίεσης. Η επιβεβαίωση ότι ο βουλευτής νοσεί από κορονοϊό έφερε τα πάνω κάτω στη Λάρισα, καθώς την περασμένη Κυριακή ήταν παρόν σε εκδήλωση στη Δημοτική Πινακοθήκη της πόλης, παρουσία εκατοντάδων πολιτών. Λόγω της παρουσίας του στη συγκεκριμένη εκδήλωση και του Δημάρχου Λαρισαίων, αμέσως μόλις έγινε γνωστό, ο κύριος Καλογιάννης έθεσε αυτόν σε περιορισμό στο σπίτι, αλλά όπως αναφέρει σήμερα σε γραπτή του δήλωση, σε συνδυασμό με την παρουσία κάποιων ήπιων συμπτωμάτων, οι λοιμοξιολόγοι του Κέντρου Αναφοράς της Λάρισας στο Πανεπιστημιακό του ζήτησαν να υποβληθεί σε τεστ ανίχνευσης του κορονοϊού και όπως γνωστοποίησε, το τεστ είναι αρνητικό. Στο σπίτι και ο Δήμαρχος, έλεγα και όλη η Δημοτική Αρχή, είμαστε ελάχιστοι που είμαστε επάνω και σε εμάς ισχύει το γνωστό rotation προκειμένου να μπορεί κάποιος να δίνει τις κατευθύνσεις εκείνες για το προσωπικό που ούτως ή άλλως θα πρέπει να είναι στη θέση του αυτές τις μέρες. Στο Δημαρχείο Λάρισας η εικόνα σήμερα είναι ενδεικτική της κατάστασης που επικρατεί, καθώς ελάχιστοι ήταν οι πολίτες που μετέβησαν για να εξυπηρετηθούν, με τον Αντιδήμαρχο Δημήτρη Δελιγιάννη να τονίζει ότι μπήκε στην ουσία λουκέτο, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για τη λειτουργία της υπηρεσίας καθαριότητας, ώστε να μην αντιμετωπίσει πρόβλημα η πόλη. Αυτό σημαίνει ότι στις υπηρεσίες υπάρχει προσωπικό ασφαλείας, δεν εξυπηρετείται το προσωπικό. Δεν εξυπηρετούνται οι πολίτες με τον ίδιο τρόπο που θα εξυπηρετούνταν σε μια κανονική κατάσταση. Από ό,τι θα δείτε και εσείς και στο Δημοτολόγιο και στο Ληξιαρχείο υπάρχει ελάχιστος κόσμος, την κίνηση την ελέγχουν δημοτικοί αστυνόμοι. Όσοι θέλουν να εξυπηρετηθούν και θέλουν κάποιο έγγραφο από το Δήμο, έρχονται σε επαφή με την γνωστή εφαρμογή του Novovil και σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους αντίστοιχους υπαλλήλους που είναι επιφορτισμένοι με αυτό το καθήκον. Από εκεί και πέρα, παιδική σταθμή κλειστή, παιδικές χαρές κλειστές. Θα υπάρχει μια μεγάλη προσπάθεια προκειμένου να λειτουργήσει η καθαριότητα και να μην δημιουργηθούν τα γνωστά προβλήματα για τη δημόσια υγεία. Και από εκεί και πέρα βέβαια χρειάζεται όλοι οι υπόλοιποι να είμαστε στα σπίτια μας προκειμένου να μην επιβαρύνουμε και τις υπηρεσίες αλλά και την υγεία μας και φροντίζοντας και τους δικούς μας ανθρώπους.